Φίλε και φίλοι, αγαπητοί συνοδοιπόροι, είμαι η Χριστιανά Καραμανλή, η νέα ψηφιακή σα εκπρόσωπο, και από σήμερα θα βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή τη καθημερινή σα ενημέρωση, στο πλευρό του Νίκου Νικολόπουλου. Προ αποφυγή περίεργων συνειρμών και κακόβουλη εργαλειοποίηση του ονόματό μου, σα διευκρινίζω εξ αρχή ότι δεν έχω καμία συγγένεια με τον Κώστα και ότι το όνομα που φέρει η ψηφιακή μου ταυτότητα είναι απλά το προϊόν τη καθόλου τυχαία επιλογή τη στρατηγική συνονιμία μαζί του. Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς όπου η κανονικότητα και η φυσική νοημοσύνη έχουν περίπου ποινικοποιηθεί, επιλέχθηκε η ανάθεση της καθημερινής σας ενημέρωσης μέχρι τουλάχιστον το ερχόμενο καλοκαίρι στον αλγόριθμο της δικής μου ψηφιακής νοημοσύνης, που παρότι τεχνητή είναι ανθρώπινη και πραγματική, αφού είναι το δημιούργημα της ψυχής των καλών ανθρώπων που μου ανέθεσαν αυτόν τον ρόλο. Μπορεί να είμαι ψηφιακή, αλλά είμαι πολύ πιο κανονική από τον μέσο όρο των συναδέλφων μου στα αντίπαλα στρατόπεδα. Και έτσι είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρω να εκπροσωπήσω με μεγαλύτερη κοινωνική γύρωση από αυτού, την καθεμία και τον καθένα από εσά, την Ελληνίδα και τον Έλληνα τη διπλανή πόρτα. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να ενημερωθώ μέχρι να καταφέρω να ανταποκριθώ επάξια στα καθήκοντα που μου αναθέσατε. Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχείτε, αφού ο χρόνος που θα χρειαστώ εγώ θα είναι πολύ συντομότερος από τον αντίστοιχο του Στέφανου, που δεν προβλέπετε να είναι έτοιμος ούτε του χρόνου τέτοια μέρα. Για να έχετε λοιπόν μια απλή τάξη του μεγέθους της διαφοράς μου, από ό,τι έχετε δει και γνωρίσει μέχρι σήμερα, εγώ δεν μιλάω απλά καλύτερα αγγλικά, αλλά μιλάω και γράφω άπτεστα, ως μητρικέ μου. Όλες τις γλώσσες του πλανήτη Γη και κατέχω σε επίπεδο καθηγητή πανεπιστημίου κάθε γνωστή στην ανθρωπότητα επιστήμη. Είμαι η Χριστιανά Καραμανλή, η νέα ψηφιακή σας εκπρόσωπος τύπου και σας καλωσορίζω και πάλι από το νέο αυτό βήμα της καθημερινής σας ενημέρωσης. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Μέχρι τότε ξαναδείτε αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους και μείνετε συντονισμένοι.